Καλημέρα κύριε Πρωτούλη. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Τι κάνετε, καλά, είστε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Όλα καλά. Καλή εβδομάδα. Εδώ στον αγώνα. Καλή εβδομάδα, μπράβο. Λοιπόν, ο αγώνας βλέπω έχει ενταθεί γιατί είστε εναντίον του νομοσχεδίου αυτού για τις διαδηλώσεις. Είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σοβαρό νομοσχέδιο. Ναι. Το οποίο ανοίγει και ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Γιατί τώρα, τι είναι αυτό που αναγκάζει την κυβέρνηση ή τέλος πάντων οθεί την κυβέρνηση, για να μην πούμε την αναγκάζει, να φέρει ένα νομοσχέδιο που στην ουσία, για να μην γελιόμαστε, όποιος διαβάσει προσεκτικά τα άρθρα, ναι, βάζει θέμα απαγόρευσης συνολικά των διαδηλώσεων. Ή, ας το πούμε έτσι, ξεκινάμε με την αρχή ότι όλες οι διαδηλώσεις είναι απαγορευμένες και βλέπουμε ποιες θα πάρουν άδεια να γίνουν. Τώρα, εσείς είστε εναντίον του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ή δεν θέλετε γενικώς να υπάρξει νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις? Κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή αν ας πούμε το φτιάξουμε κάπως το νομοσχέδιο και δεν είναι όπως το λέτε, θα το ψηφίζατε ή γενικώς δεν θέλετε να υπάρχει κανένα νομοσχέδιο για καμία διαδήλωση? Όποιος θέλει να διαδηλώνει όπου γουστάρει. Ναι, για να είμαστε σαφείς. Αυτή τη στιγμή ασφαλώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει νομοθεσία. Ποια υπάρχει νομοθεσία, η οποία εφαρμόζεται κατά καιρούς και απαγορεύει διαδηλώσεις. Όλοι έχουμε δει απαγόρευση διαδηλώσεων όταν έχει έρθει η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Ομπάμα, ο κύριος Ολάντ, άλλοι πολιτικοί ηγέτες που έχουν έρθει στη χώρα μας. Άρα υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο. Το ζήτημα το μεγάλο που τίθεται είναι γιατί μπαίνει θέμα απαγόρευση των διαδηλώσεων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου τα προβλήματα αυξάνονται. Η ανεργία μεγαλώνει, το βιωτικό επίπεδο, αυτό το βιωτικό επίπεδο που έχει κατακρεουργηθεί εδώ και μια δεκαετία θα βρεθεί ξανά στον προκρούστη. Οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη να διαμαρτυρηθούν για χίλια δύο ζητήματα, από το ζήτημα της υγείας, της παιδείας των παιδιών τους, τους πληστηριασμούς. Ναι, αλλά ας το πούμε το τελευταίο παράδειγμα, ακόμα και για την ποιότητα ζωής τους στην πόλη, στο κέντρο της πόλης, από αυτό το μεγάλο περίπατο που έχουμε δει όλοι με τις ζαρντινιέρες μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή μπορούν να βγουν 500 Αθηναίοι και να πούνε, ρε παιδιά, τι πράγμα τώρα είναι αυτό το εδώ, ναι, και αλλά, να πάνε στο ξέρετε, Δήμαρχο να διαμαρτυρηθούν. Ξέρετε κύριε Πρωτούλη, 140 διαδηλώσεις το δίμηνο στο κέντρο της Αθήνας επιδεινώνουν δραματικά την ποιότητα ζωής άλλων ανθρώπων που ζουν και δουλεύουν στο κέντρο της Αθήνας. Συνεπώς είναι διπλή ανάγνωση του δικαιώματος. Και του δικαίωματος να διαμαρτυρηθεί εκείνου που δεν του αρέσει ο μεγάλος περίπατος ή οτιδήποτε άλλο, και το δικαίωμα του ανθρώπου να μην του διαλύουν τη ζωή του και το μαγαζί του και το σπίτι του. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, αν ήταν πραγματικότητα. Δηλαδή, αν πράγματι υπάρχουν. 140 διαδηλώσεις. Αυτές μετρήσαμε. 140 διαδηλώσεις το δίμηνο. Μετρήσεις της αστυνομίας που βάζουν μέσα από μια απλή παράσταση διαμαρτυρίας που γίνεται από το ξένο Υπουργείο. Και αυτό κόβει την κίνηση. Κόβει την κίνηση και αυτό. Ναι, την κίνηση πρέπει να είμαστε σαφείς. Την κίνηση την κόβει η αστυνομία, δεν την κόβουν οι διαδηλώσεις. Αν περπατάνε στον δρόμο, πώς θα γίνει. Χρόνια στον δρόμο του αγώνα δεν έχουμε δει διαδήλωση 50 ανθρώπων που να κόβει την κίνηση. Κανένας νοήμων άνθρωπος με 50 διαδηλωτές δεν πάει να κόψει την κίνηση και να τον ξαναβαφτίσουν όλοι οι Αθηναίοι που θα περνάνε από μπροστά του και ναι, τα αυτοκίνητα. Εγώ είδα την Ποεδίν πριν από μια εβδομάδα. Δεν ήταν 50, μπορεί να ήταν και 70. Αλλά τόσοι ήταν. Πριν από μερικές μέρες πάλι είδα μια διαδήλωση για τις ανεμογεννήτριες, κάπου στα Άγραφα. Πάλι ήταν 30-40 άτομα. Είχαν κόψει το Σύνταγμα. Δεν πρέπει να μπει μια. Εγώ δεν λέω να μπει με αυτό το νόμο η τάξη, αλλά δεν πρέπει να μπει μια τάξη αυτήν την ιστορία. Ας δούμε τι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα σε συνεννόηση με τους διαδηλωτές και με τους οργανωτές. Τέτοια ζητήματα λύνονται και έχουν λυθεί πάρα πολλές φορές. Φυσικά δεν μιλάμε για, ας το πούμε έτσι, αυτό που λέει ο κόσμος, οι μπαχαλάκηδες που κατεβαίνουν. Αυτοί όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν θα πάρουν άδεια από κανέναν για να κατέβουν κάτω και να τα σπάσουν. Αυτοί παίζουν έναν άλλο ρόλο και παραμένουν και ασύλληπτοι τις περισσότερες φορές. Τα υπόλοιπα ζητήματα λύνονται. Όμως το νομοσχέδιο που έρχεται. Συνεπώς θα θέλατε μια νομοθεσία επί των διαδηλώσεων. Όχι, υπάρχει νομοθεσία άλλου τύπου. Αυτή τη στιγμή η νομοθεσία, ναι, αλλά δεν λειτουργεί. Μάλιστα είναι από τις πιο αυστηρές νομοθεσίες που υπάρχουν. Ναι. Από τις πιο αυστηρές νομοθεσίες που φτάνει στο σημείο να απαγορεύονται διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Σας έφερα και συγκεκριμένα παραδείγματα. Ναι, 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 το θυμίζω. Οι δεν είναι διαδηλώσεις των 50 και των 10. Διαδηλώσεις δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων να απαγορεύονται εντελώς. Υπάρχει πάρα πολύ αυστηρή νομοθεσία. Αυτό που έρχεται τώρα να γίνει είναι να θεσμοθετηθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός και στην ουσία με μια πολύ μεγάλη ευκολία να τυλίγονται σε μια κόλλα χαρτί οι οργανωτές, όχι αυτοί που, ας το πούμε έτσι, κατεβαίνουν κάτω για να κάνουν τα μπάχαλα, αλλά οι οργανωτές μεγάλων διαδηλώσεων, πρόεδροι σωματείων, πρόεδροι ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων. Μάλιστα. Με την περιβόητη αντικειμενικοποίηση της ευθύνης, με την αστική ευθύνη, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτό ενοχλεί κυρίως. Έχω καταλάβει ότι αυτό ενοχλεί κυρίως. Και το καταλαβαίνω, είναι ένα πρόβλημα. Είναι αυτό το ζήτημα. Είναι το ζήτημα της διεύθυνσης που φτιάχνεται, μιας καινούργιας διεύθυνσης,
πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης. Τι σημαίνει αυτό? Αυτές οι έννοιες είναι, μπορεί να είναι πολλές, ναι, πολύ διασταλτικές αυτές οι έννοιες. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Στην πρόληψη της βίας συμφωνούμε. Στην πρόληψη της βίας, αλλά όταν φτιάχνεται μια διεύθυνση η οποία λέει ότι η βία προέρχεται από τις διαδηλώσεις, δηλαδή αυτοί που ληστεύουν με τα καλά ζητικό αυτό οργανωμένο έγκλημα είναι οργανωτές διαδηλώσεων. Όχι βέβαια. Αυτό όλοι το καταλαβαίνουν. Ναι, όχι βέβαια. Είναι μια πολύ μια έννοια λάστιχο που μπορεί να γίνει και η οποία μπορεί να συμπεριλάβει εν δυνάμει τους πάντες. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα, εσάς σας ενοχλεί το τι μπορεί να συμβεί, όχι αυτό καθ' αυτό, τι πρόβλημα υπάρχει. Αυτό είναι ένα θέμα. Ασφαλώς, που πρέπει να το δούμε. Τι μπορεί να συμβεί, μάλιστα. Ναι. Το καταλαβαίνω. Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο, τι μπορεί, τι πόρτες και παράθυρα μπορεί να ανοίξει το επόμενο χρονικό διάστημα και μάλιστα σε ένα επόμενο χρονικό διάστημα που όλοι καταλαβαίνουμε ότι η χώρα μπαίνει σε μια βαθιά ύφεση με πολλά προβλήματα, οξυμένα προβλήματα. Και υπάρχει ανάγκη μεγάλη των εργαζόμενων, υπάρχει μεγάλη ανάγκη συνολικά του λαού μας να διαμαρτυρηθεί, να διαδηλώσει. Ζούμε σε μια άλλη εποχή πια. Γιατί δεν επιλέγετε και άλλες μορφές διαμαρτυρίας, πιο πρωτότυπες? Τα κοινωνικά δίκτυα, ηλεκτρονικές διαμαρτυρίες, πράγματα. Γιατί πρέπει η κάθε διαμαρτυρία να πάει να κλείνει το κέντρο της Αθήνας? Υπάρχουν πολύ πρωτότυποι τρόποι διαμαρτυρίας. Ναι, ανάλογα με την οξύτητα του θέματος. Οι εργαζόμενοι επιλέγουν εκεί τη μορφή. Είδατε με όλοι τι γίνεται στις ΗΠΑ, όπου τα κοινωνικά δίκτυα είναι πιο διαδεδομένα από οπουδήποτε άλλο στον κόσμο. Και γίνονται πάρα πολλές διαμαρτυρίες και οργανώνονται και μορφές πάλης ακόμα και με αυτόν τον τρόπο. Αυτά μας βλέπουμε, δεν μας αρέσουν, να συμφωνήσουμε. Ναι, αρέσουν, ότι ένα οξυμένο ζήτημα, ένα οξυμένο γεγονός, δηλαδή με ακραία ρατσιστική συμπεριφορά, ότι έβγαλε στην επιφάνεια τεράστια προβλήματα και πλημμύρισαν οι δρόμοι των ΗΠΑ με διαδηλώσεις. Δεν θέλουμε να το ζήσουμε αυτό στην Αθήνα. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς ότι θα φτιάξουμε ένα νόμο που θα περιορίζει το δικαίωμα των ανθρώπων να διαδηλώσουν, ίσα-ίσα που στην κατεύθυνση της νομοθεσίας πρέπει, η κατεύθυνση της νομοθεσίας πρέπει να είναι στο να διευκολύνει τη διαμαρτυρία, την οργάνωση, αυτό που έχει επικρατήσει να λέγεται το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθε και των συναθρήσεων. Πώς θα το διευκολύνει? Να το διευκολύνει ακόμα παραπάνω, να άρει τους περιορισμούς. Εγώ έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή μια έκθεση. Δεν μπορεί να γίνει μια χώρα που μόνο θα διαμαρτύρεται. Πρέπει να κάνουμε καμία δουλειά. Έχω μια έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και την έχω και μπροστά μου, η οποία αναφέρει ότι τα τελευταία 14 χρόνια αυτό το δικαίωμα σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό το δικαίωμα δέχεται απίστευτους περιορισμούς τα τελευταία 14 χρόνια. Εμείς δεν πρέπει να παραδειγματιστούμε από χώρες που περιορίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθε, το δικαίωμα των διαδηλώσεων, το δικαίωμα της διαμαρτυρίας. Δεν υπάρχουν μόνο αυτά τα παραδείγματα. Πράγματι, υπάρχει αυτή τη στιγμή το 40% του πληθυσμού της γης που εμποδίζεται συνεταιριστεί και να διαδηλώσει. Αυτό θα πάρουμε εμείς σαν παράδειγμα. Από τις χούντες, όχι από εμάς. Ασφαλώς, από τις χούντες, αλλά και από περιοριστικά μέτρα που παίρνουν και αναπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες, και οι οποίες παίρνουν μέτρα στη λογική της αντιτρομοκρατικής θωράκισης ολόκληρων χωρών. Μάλιστα. Και κάτω από αυτή τη λογική της αντιτρομοκρατικής θωράκισης περιορίζονται βασικά δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ακούσω αυτά που λέτε. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πρωτούλης, το μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ. Τον ευχαριστώ για όσα μας είπε. Καλή σας μέρα, κύριε Πρωτούλη, και καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή σας μέρα.